Έχουμε τεράστιες δυσκολίες και θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, ξέρετε. Και τα μαντάτα από την Ευρώπη δεν είναι θετικά με την κατάρρευση της κυβέρνησης Ντράγκη και όλα τα υπόλοιπα που βλέπετε. Όμως η Ελλάδα σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, αποκλίνει από τους Ευρωπαίους προς το καλύτερο. Θέλω να το τονίσω αυτό για να συνειδητοποιηθεί. Είμαστε η μόνη χώρα σήμερα στην Ευρώπη όπου οι δείκτες αναθεωρούνται προς τα πάνω της ανάπτυξης. Μιλούσαμε για 3,2 και 3,4% και θα πάμε πάνω από το 5%. Ο τουρισμός πάει πάρα πολύ καλά. Οι επενδύσεις πάνε πάρα πολύ καλά, που είναι το πιο κρίσιμο μέγεθος κατά τη γνώμη μου. Αλλά οι εξαγωγές στοχεύει καθημερινά. Πάνε πάρα πολύ καλά. Προφανώς έχουμε μεγάλα δυσκολίες, πάρα πολύ μεγάλες, και δεν το λέω αυτό ούτε για να εφησυχάσουμε, ούτε για να τις καλύψουμε. Όμως, σε σχέση με τη Γερμανία, η οποία μπαίνει σε ύφεση, σε σχέση με πάρα πολλές οικονομίες της Ευρώπης, οι οποίες πάνε προς τα πίσω, η ελληνική οικονομία μετά το εκπληκτικό 8,2% του 2021 ανάπτυξη, γι' αυτό βλέπετε και τεράστια πτώση. Και το 12% του πληθωρισμού. Θα σας πω. Γιατί είναι λίγα τα λεπτά. Γι' αυτό βλέπετε ότι έχουμε ραγδαία απομείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Προβλέπετε ότι το 2023 θα πέσει κάτω από το 160% και έχουμε δυνατότητες δημοσιονομικά που δεν τις είχαμε να στηρίξουμε τους ευάλωτους και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.